Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ματίνα Παγών. Είναι πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά. Είναι κοντά μας αυτό το πρωινό να μας πει έτσι δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα και το σχόλιο της για τα μέτρα που ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις, οπότε πρέπει να τα πούμε νωρίς-νωρίς. Λοιπόν, το σχόλιο σας. Πείτε μου αρχικώς πώς βλέπετε τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα της μάσκας, ήταν λογικό και έπρεπε κατά την άποψή μου να γίνει και νωρίτερα. Ναι. Και το δεύτερο για το ωράριο, και αυτό λογικό είναι, τη στιγμή που έχουμε τόσα πολλά κρούσματα. Τη στιγμή είχαμε πάρα πολλού θανάτους τις τελευταίες μέρες, όχι μόνο στις 15 χθες. Ναι. Γενικά τον τελευταίο καιρό είχαμε θανάτους. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι για όλους μας. Επίσης υπάρχει αύξηση των νοσηλευωμένων ασθενών. Οπότε είναι και αυτή μία παράμετρος η οποία μας προβληματίζει. Και ένα άλλο θέμα είναι οι διασωληνωμένοι. Οι διασωληνωμένοι, βέβαια, ο αριθμός ανεβοκατεβαίνει, επειδή έχουμε και τους θανάτους. Ένα ποσοστό από τους θανάτους είναι και από τους διασωληνωμένους. Αυτό είναι αντιληπτό. Τώρα, αυτό που είπαν κυρίως για την νυχτερινή απαγόρευση και μπαίνοντας και προς τον χειμώνα, έτσι, σιγά σιγά, γιατί δεν δόθηκε ένα χρονικό διάστημα για το πόσο θα διαρκέσουν αυτά τα μέτρα. Για τη μάσκα το καταλαβαίνω και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι έπρεπε να έχει ληφθεί εδώ και καιρό αυτό το μέτρο. Και μάλιστα έχει γίνει και μία μελέτη αυτή στην είδα. Ότι αν η μάσκα είχε μπει πολύ νωρίτερα και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους, θα είχαμε αυτή τη στιγμή περίπου στα 182 κρούσματα την ημέρα. Μάλιστα. Δηλαδή ο αριθμός θα είχε μειωθεί κατά πολύ. Πάρα πολύ. Προφανώς θα διευκολύνει και στην ιστορία με τη γρήπη μάσκα, έτσι. Εννοείται. Όχι μόνο τη γρήπη, με όλες τις ιώσεις. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και αν θυμάστε πέρσι, όταν ξεκίνησε το θέμα του κορονοϊού, που ξεκίνησε να φοράγαμε και τις μάσκες, στην εποχή εκείνη Μάρτη και Απρίλη, που ακόμα είχαμε γρήπη τα 1-1, είχαμε περιοριστεί τα κρούσματα προφανώς, έτσι. Ναι. Τώρα, γιατί αυτό που ήθελα... Γιατί μην ξεχνάμε, γιατί και από τη γρήπη έχουμε αρκετούς θανάτους. Ναι, εννοείται. Και κάθε χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε έτσι απαραίτητο, ειδικά όταν πάμε και προς την καρδιά του χειμώνα, το μέτρο της απαγόρευσης τη νύχτα. Όταν κάνει κρύο δεν νομίζω ότι βγαίνει κανείς έξω, έτσι. Το θέμα της απαγόρευσης τη νύχτα έγινε κυρίως από ό,τι κατάλαβα νέους. Για τους νέους. Ναι. Για τις πλατείες, συναστισμός κλπ. Ναι. Γι' αυτό έγινε, νομίζω, το μέτρο αυτό περισσότερο. Ναι, γι' αυτό μέτρο έγινε και το τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι προς την καρδιά του χειμώνα ίσως είναι ένα μέτρο που θα έπρεπε να το. Και προς τους νέους. Ναι, θα πρέπει ίσως να. Τώρα στα υπόλοιπα, για να έρθουμε. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει ιδιαίτερως, κυρία Παγώνη? Και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τις αντοχές του συστήματος υγείας, για το οποίο βεβαίως έχετε και εσείς εικόνα. Εμείς αυτό το πράγμα που έχουμε είναι ότι αυξάνονται στα κρούσματα. Οι επόμενοι μήνες που είναι δύσκολοι είναι Νοέμβρη-Δεκέμβρη, Γενάρη-Φλεβάρης. Οι τέσσερις μήνες είναι πολύ δύσκολοι. Ναι. Και τότε έχουμε και έκταση της γρήπης και των άλλων ιώσεων. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε να έχουμε αυξήσεις κρουσμάτων και μάλιστα από τα επιδημιολογικά δεδομένα, από τις μελέτες που έχουν ανακοινωθεί τελευταία, ότι θα φτάσουμε περίπου και 2.000 την ημέρα, για μας είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο ιατρικός κόσμος με τα νούμερα αυτά προβληματίζεται. Γιατί λογικό είναι πως θα τα βγάλουμε πέρα. Ναι, έχουμε ζητήσει αύξηση των αριθμών των νοσηλευτριών, των γιατρών. Είπαμε οι προκηρύξεις που έχουν γίνει να γίνουν με γρήγορες διαδικασίες, οι κρίσεις των γιατρών, για να έρθουν στα νοσοκομεία, να στελεχώσουν τα νοσοκομεία. Γιατί εδώ μπαίνει ένα άλλο πρόβλημα. Ναι. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όταν βρίσκονται σε τόσο αυξημένο υλικό φορτίο μέσα στα νοσοκομεία, είναι λογικό να νοσήσουν. Να είναι υποψήφια κρούσματα. Ναι. Ακριβώς. Και ήδη έχουν νοσήσει αρκετοί μέχρι τώρα. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει και τους επόμενους μήνες. Επομένως, πρέπει να προβλέψουμε να υπάρχει των ανθρώπων αυτών που θα νοσήσουν, μακάρι να μην νοσήσουν και μακάρι να μην υπάρχει. Εννοείται. Όμως πρέπει να υπάρχει αντικατάσταση. Γιατί όσοι μείνουν, μην νομίζετε ότι μπορούν να το βγάλουν πέρα πλέον.
ήδη ο αριθμός των διακρίνων στο νοσοκομείο είναι λίγος. Υπάρχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις, πάρα πολλές κενές. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε από το Υπουργείο να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες των κρίσεων mm-hmm. για να μπορέσουν να ενισχυθεί τα νοσοκομεία όλης της χώρας με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, για να μπορούμε με λίγα λόγια να τα βγάλουμε πέρα. Mm-hmm. Και το ίδιο ζητήσαμε και για το θέμα των κρεβατιών. Μάλιστα. Το μονάδο εντατικής θεραπείας. Ήδη ήταν για 50 κρεβάτια. Αλλά δεν είναι έτοιμα για να λειτουργήσουν για τα 50, έτσι, όχι, για την ώρα. Ξεκινάνε με 13 κρεβάτια, ναι. Σιγά σιγά να ενισχυθούν, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις μέτρα χρειάζονται εξειδικευμένο και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν πάνε απλά γιατροί ή νοσηλευτές. Πρέπει να έχουν εξειδικεύσεις εκεί. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εδώ καλά, είμαστε. Εσύ. Να είστε καλά και κυρίως ψυχραιμία. Να είστε καλά. Γεια αυτά από την κυρία Παγώνη, έτσι νωρίς το.